είτε είναι σαν ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι διαφοροποιούνται και έχουν το θάρρος της γνώμης και της άποψής τους και μάλιστα από βήματος της Βουλής την εκφράζουν. Δεν το έχετε κάνει πρώτη φορά. Εγώ πραγματικά αυτό το είδα πάρα πολύ θετικό. Η εξέλιξη όμως σας βρίσκει ικανοποιημένο. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι είναι λάθος να επικεντρώνουμε σε ένα θέμα που αφορά ένα πρόσωπο και όπου οι δηλώσεις του κυρίου Πολάκη αδικούν τον ίδιο και την προσφορά του, μεγάλη προσφορά, στην ανόρθωση της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχουν μεγάλο έργο η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός και συνολικώς η κυβέρνηση. Και είναι λάθος μέσα από μια ατυχία, αχρίαστη και όλα τα άλλα δήλωση του κυρίου Πολάκη να υποτιμάτε, να υποβαθμίζετε αυτό το έργο. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, και είναι λάθος και αντιπολιτευτική αντίληψη αυτή, υπερτιμά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τον κύριο Πολάκη και υποτιμά την πολιτική και την νοημοσύνη των πολιτών. Δεν είμαι ενάντιος να γίνει συζήτηση, αλλά να γίνει συζήτηση που να μην είναι υπομορφή πολιτικής βεντέτας. Δεν αφορά τους πολίτες αυτό το ζήτημα. Και τονίζω, η κυβέρνηση και προσωπικά και ο κύριος Πολάκης έχουν προσφέρει στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της υγείας και ειδικότερα των συμπολιτών μας με προβλήματα αναπηρίας. Θα ήθελα να πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μεθαύριο στη Βουλή προφανώς η συζήτηση θα επεκταθεί στο εύρος όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης σήμερα. Και αυτό είναι σωστό. Διότι μια συζήτηση επικεντρωμένη σε ένα πρόσωπο, με αφορμή μια δήλωση, που όλοι τοποθετηθήκαμε, και όχι μόνο εγώ, και άλλα πολλά στελέχη και υπουργοί. Πρώτη φορά δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Χίλη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν φαίνεται να υιοθετεί τις δικές σας απόψεις περί των δηλώσεων του κύριου Πολάκη. Ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε στη Βουλή και η αντίληψή μας. Για τον κύριο Πολάκη. Βεβαίως. Όλη του η συμπεριφορά από την ημέρα αυτή. Μαζί του ήταν στις διακοπές. Μαζί με τον κύριο Πολάκη χόρευε χθες. Μαζί με τον κύριο Πολάκη ήταν. Και μίλησε για το αψί του Φακιανού. Δηλαδή βάζει στο κάδρο όλους τους κριτικούς και τους Φακιανούς ότι έτσι αντιδρούν. Να κουβεντιάσουμε για όλα στη Βουλή. Θα μου δίνετε αυτή. Και επαναλαμβάνω και έχει σημασία αυτό. Δεν πρέπει να υπερτιμάμε το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Πολάκη και να υποτιμάμε την πολιτική και την νοημοσύνη των πολιτών. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση και στους δύο. Θα ψηφίζατε εναντίον του κ. Πολάκη σε όχι, μια θα πρόταση. Ψήφιζα. Διότι αν δεν ήταν ψήφος εμπιστοσύνη. Επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Η ευθύνη για την κυβερνητική λειτουργία είναι συνολική και όχι προσωπική. Μου επιτρέπετε μια. Και μίλησα με σαφήνεια για την ευθύνη και του κ. Πολάκη για τη δήλωσή του αυτή και πιστεύω ότι θα βρει τρόπο, θα βρει χρόνο να διορθώσει αυτή την ιστορία. Άρα, ακόμα και αν δεν ήταν ψήφος εμπιστοσύνης, δεν θα καταψηφίζατε τον κύριο Πολάκη. Όχι, διότι αυτό δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι συνολικό πολιτικό ζήτημα λειτουργία τη κυβέρνηση. Πώς να διορθώσει, κύριε Φίλη, λέτε να διορθώσει. Πώς να διορθώσει. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αφορά τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή, να απαραιτηθεί, εννοείται. Όχι, δεν είναι πάπα. Μία ερώτηση και για του δύο. Μία ερώτηση και νίκη για του δύο. Εγώ σέβομαι τον και τον εκτιμώ τον κύριο Κυμπουρόπουλο για του αγώνε που έχει κάνει στη ζωή του. Είναι ένα μαχητή τη ζωή. Ωστόσο, ένα πολιτικό. Κατεβαίνει σαν Ευρωβουλευτής, είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές με άλλο κόμμα. Του εύχομαι τώρα να εκλεγεί για να μην χρειαστεί να αλλάξει ξανά. Ως πολιτικός είναι υπεράνω κριτικής, επειδή είναι και άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι υπεράνω κριτικής κανείς, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τον αγώνα που δίνει, όπως είπατε, ένας άνθρωπος. Μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, να πω κάτι που να σχολιάσω από τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης είπε αφορά ένα πρόσωπο και σημείωσα τα λόγια του. Μα ο κύριος Πρωθυπουργός δεν το άφησε να φοράει ένα πρόσωπο. Είπε, τα βάζετε με τον Πολάκη, τα βάζετε με όλους μας. Μετέτρεψε δηλαδή αυτό το ζήτημα σε. Είπε ευθέως ότι αυτό αφορά συνολικά την κυβέρνηση. Είμαστε όλοι Πολάκηδες. Αυτό είπε επί της ουσίας. Άρα παίρνει τεράστιες διαστάσεις αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να αφορά έναν άνθρωπο. Δεν αφορά πλέον όμως έναν άνθρωπο. Αφορά όλη την κυβέρνηση, διότι ταυτίζεται με αυτήν τη συμπεριφορά. Και επιτρέψτε μου να πω για κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα ύφους. Άμα ήταν θέμα ύφους, δεν θα είμαστε να το συζητάμε. Είναι θέμα περιεχομένου. Και δεν είναι μόνο μία φράση. Είπε ο κύριος Φίλης μία έκφραση. Μία έκφραση ήταν επίσης τα ρετάλια της δημοσιογραφίας, τα βοθροκάναλα, τα ΜΜΕ της απείλας. Εκφράσεις ότι ο κ. Πολάκη. Δεν είναι καμιά καταστροφή για τους θανάτους από τον ΙΤΑ 1 ή 1, να τα θυμίσουμε όλα αυτά.
Δεν είναι μία φράση, κύριε Φίλη. Είναι μία συγκεκριμένη πορεία ενός ανθρώπου, ο οποίος τυχαίνει να είναι υπουργός της κυβέρνησής σας. Και κάνετε πολύ μεγάλο άσμο, όλο το σεβασμό, άποψή μου τουλάχιστον, ότι δεν αφορά τους πολίτες. Δεν αφορά τους πολίτες τι επίπεδο πολιτικού διαλόγου θα έχουμε στη χώρα. Δεν αφορά τους πολίτες εάν εκπρόσωποι της κυβερνητικής εξουσίας καταφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν αφορά αυτά τους πολίτες. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Φίλη, αλλά έχουμε τεράστια διάσταση απόψεων, εάν θεωρείτε ότι αυτά δεν αφορούν τους πολίτες. Κύριε Κεραμέο, συμφωνώ μαζί σας ότι αφορά και το θέμα. Το ύφος της διακυβέρνησης αφορά τους πολίτες. Καμία αντίρρηση. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν ο διάλογος. Ύφος για μένα, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι ο διάλογος όμως, η ουσία. Η ουσία όμως κρίνεται με ένα πολιτικό διάλογο. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έχει προσκαλέσει τον κύριο Μητσοτάκη να γίνει ένα debate. Τώρα και θα γίνει τρεις μέρες. Τρεις μέρες θα είναι συζητάμε. Άλλο πράγμα, εκεί θέλω να πω. Είναι άλλο πράγμα η συζήτηση στη Βουλή που έχει τους δικούς της κοινωνικούς κανόνες και άλλο πράγμα το debate που έχει άλλη αμεσότητα και άλλους λοιπόν, κανόνες. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε πει, άρα, λοιπόν, πολύ καλά στα debate όμως ότι δεν δίνεται καμία δυνατότητα να του διαλόγου να κύριε, και των άμεσων απαντήσεων, ναι, το καταλαβαίνω. Κύριε Φίλη. Υπάρχει δυνατότητα να διοργανωθεί σωστά. Γιατί λοιπόν γίνεται σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ακριβώς αποδεικνύεται. Έχει ένα στοιχείο αντιπερισπασμού απέναντι στην πρόταση να γίνει διάλογος ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης το διάλογο με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Το καταλαβαίνω. Είναι η πρόταση Μουφής μετά την επίθεση του κύριου Πολάκη. Όχι, κατασκευάσατε την πρόταση Μουφής. Και κάνατε μια προσωπική βεντέτα, αποφεύγοντας αυτό που είναι το ουσιαστικό, τη συζήτηση, την πολιτική. Τρεις μέρες συζήτηση, κύριε Φίλη, και μακάρι να εξαντληθεί ο χρόνος. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς να γίνει και μια συζήτηση debate, συμφωνείτε. Εμείς έχουμε πει το εξής. Αν προκηρύξετε εκλογές, αμέσως. Έχουμε εκλογές μεθαύριο. Δεν έχουμε εκλογές. Αυτές είναι ευρωεκλογές. Εθνικές εκλογές. Εμείς έχουμε πει. Τη στιγμή που θα προκηρύξετε εθνικές εκλογές, εμείς αμέσως θα προσέλθουμε σε ένα debate. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιο ζητάει τον debate. Είπατε ότι οι ευρωεκλογές έχουν χαρακτήρα εθνικών εκλογών και μάλιστα δημοψηφίσματος. Άρα λοιπόν, για να τελειώσω, εύχομαι βεβαίως να γίνει αυτή η συζήτηση, το debate, και είδα και τις τηλεθεάσεις των συνεντεύξεων του κυρίου Μητσοτάκη και εδώ σε εσάς προχθές και στα υπόλοιπα κανάλια. Πονεμένη ιστορία είπατε. Είχαμε πτώσει τις τηλεθεάσεις σας και στα άλλα κανάλια. Αυτό δείχνει μια γενικά κάτι. Ελπίζω σήμερα. Οι πολιτικές συζητήσεις γενικά δεν πάνε. Όχι γενικά, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό κάτι πρέπει να λέει. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, δεν θα μπορούσε να μιλάει. Έχει καλές τηλεθεάσεις. Βέβαια, τον κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω σήμερα, κυρία Κεραμέο, να μην ανορθώσουμε το κύριο. Μακάρι. Αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Λοιπόν, αν βγουν μαζί, θα ανέβει τη τηλεθέαση και θα θέλουμε όλοι να το δούμε. Φίλε, για να κλείσουμε η απήχηση όμως τη συνέντευξη, Γιώργο, του κυρίου Μητσοτάκη. Σε όλα τα μέσα. Τώρα τσακώνονται και πολιτική. Για να κλείσουμε το θέμα του Πολάκη. Βλέπετε την HGB, βλέπω, κύριε Φίλη. Άρα συμφωνείτε μαζί μου ότι υπήρχε μείωση. Βλέπετε την HGB. Βλέπω την παρακολουθείτε και εσείς ως πολιτικός. Είναι στοιχεία της πολιτικής. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, να συμφωνήσω με την κυρία Κεραμέο, υπάρχει ένα θέμα συνολικού επίπεδου του πολιτικού διαλόγου. Συνολικού. Και όπως σωστά είπε και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, χρειάζονται κόκκινες γραμμές νομίζω, και να μην παραβιάζονται αυτές από όλους. Και νομίζω ότι εσείς οι δύο μπορείτε να συμφωνήσετε πάνω σε αυτό για το ήθος, το ύφος και εντάξει, το επίπεδο. Αλλά κυρία Κεραμέο, αλλά όμως δεν μας απαντά σε κάτι. Δηλαδή στο δικό μισό λεπτό, δεν υπάρχουν μισό λεπτό, πρόσωπα μου, που ελέγχονται για το πολιτικό θέλω τους ήθος. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Φίλη. Λένε ότι αυτή η υπερβολική στήριξη του Πρωθυπουργού στο πρόσωπο του κυρίου Πολάκη δεν έχει προηγούμενο. Και άλλες φορές έχουν δεχθεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επίθεση, αλλά δεν είχαν αυτή την υποστήριξη. Μάλιστα, χτες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και με χαρακτηρισμό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο θέμα. Θέλετε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα να μου πείτε. Τώρα βέβαια θα σας βάλω να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε με αυτά που ο Πρωθυπουργός, αλλά από εσάς ειδικά, από ένα φίλη, όλα τα περιμένω. Για να δούμε.